κατάσταση σήμερα. Η κατάσταση είναι οι άνθρωποι εδώ είναι έτοιμοι να αυτοκτονήσουν ομαδικά. Λοιπόν, τραγικοί δεν παίρνουν λεφτά σπίτι. Έρχεται η καλοκαιρινή σεζόν και είναι σκοτεινά τα πράγματα. Το κράτος είναι ανύπαρκτο. Δεν βλέπουμε καμιά βοήθεια. Λοιπόν, τώρα αναμένουμε να δούμε τον Υπουργό, ο οποίος μας υποσχέθηκε ότι σε 15-20 λεπτά θα μας δει. Αν δεν μας δει, θα κλείσουμε τους δρόμους. Θα φύγουμε τα αυτοκίνητα εδώ. Να συλληφθούμε να υποστούμε τις συνέπειες του νόμου και η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Και την επόμενη φορά να πάμε στο Προεδρικό και εμείς να κατασκηνώσουμε. Μέχρι να δούμε τι θα φέρουμε και τις οικογένειες μας. Μέχρι να δούμε που θα βγει. Δεν πάει άλλο. Πέσει με 2.000 οικογένειες και δεν σκοροϊδεύει. Μα ο άνθρωπος, δεν καταδέχεται τους ταξίδες, δεν έχουμε όλοι τους συνάντησης. Μέσα συνάντηση έτσι με τίποτε. Στα κανάλια έδειξε συνάντηση και μίλησε το πρωί. Θα τον έπιαναν οι δικηγόροι να τον μιλήσει το πρωί. Και εγώ προκαλώ να κανάλια να με. Ας δοκιμάσουν να μιλήσουν με τον κύριο Γεωργιάδη, έτσι να φύγει στην τηλεόραση. Είμαστε τόσο αγανακτισμένοι που δεν έχει τίποτε άλλο. Δεν μπορούμε, κύριε Πλέον. Δεν μπορούμε. Μιλήσαμε πριν δύο. Ο κύριος τούτος κοροϊδεύει σαν και εσάς. Ανάμιση ώρα. Με αυτοκίνητα. Είπατε μες στα αυτοκίνητα ως εμπορά. Γιατί κουντάζρε! Ελάτε μας έρετε! Ελάτε ρε, κοπτάστε! Κοπτάστε ρε! Ο υπουργός μας έκλεισε ραντεβού για την Τετάρτη ώρα 4 το απόγευμα. Θα πες στο γραφείο του. Και θέλει να του δώσουμε την απάντηση τώρα για να ξέρει και να διαλυθούμε. Να τον περιμένουμε όσο στην Τετάρτη, ώρα 4 το απόγευμα. Είναι πολλά ρε κουμπάρε, τώρα τα λεωνίδια δεν μπορεί.